Ε, Καλώ Κωνσταντίνα. Μου Κωνσταντίνα είναι ο φίτου, Δεν παίξαμε το φίλο σου. Είδαμε λίγο από του παπάδε. Έτσι να μπούμε σιγά-σιγά στο κλίμα. Ε, τι θα μα απασχολήσει σήμερα, ο αγροτουρισμό. Θα μιλήσουμε για τον αγροτουρισμό, ο οποίο βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξη ανά το παγκόσμιο. Είναι ιδίωνε οι προβλέψει. Θα δούμε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο και τι συμβαίνει και στην Κύπρο. Έχει μπει και ο Δεκέμβρη. Είναι έτσι περίοδο που κάνουμε τέτοιου είδου εξορμήσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το παγκόσμιο, να δούμε τι συμβαίνει. Είναι μια μεγάλη αγορά. Το 2021, όπως μπορούμε να δούμε και στην κάρτα μας, η αγορά ανήλθε στα 5,95 δισεκατομμύρια. Ενώ για το 2030 οι προβλέψεις λένε πως θα αγγίξουμε τα 15,7 δις. Αναμένεται δηλαδή μια χρονιά αύξηση κάθε χρόνο στα έξοδα 11,4%. Ανοδική θα είναι η πορεία και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον αγροτουρισμό μετά την Αμερική και όπως μπορούμε να δούμε στην επόμενη μας κάρτα, θα υπάρχει και στην Ευρώπη μια χρονιά αύξηση 10,4%. 100%. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να γίνουν δράσεις και να επενδύσουμε και εμείς σαν Κύπρος στο κομμάτι του αγροτουρισμού. Να δούμε τώρα όμως ποιε είναι οι χώρες που είναι οι πιο οι δημοφιλέστερες για αγροτουρισμό. Είναι η Ιταλία φυσικά κάτι στην πρώτη θέση. Έχει και όλα αυτά τα, τα εινοποιεία που μπορεί κανείς να επισκεφθεί. Στις δημοφιλείς χώρες είναι και η Γερμανία ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μετά έχουμε την Γαλλία, την Ισπανία και την Ρωσία. Mm -hmm. Και να πάμε τώρα στην Κύπρο να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ στην Κύπρο υπάρχει η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, υπάγεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού και είναι υπεύθυνη για το κομμάτι του αγροτουρισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 120 μέλη από 60 διαφορετικά χωριά... Και στην διάθεση των τουριστών υπάρχουν 1.700 αδιούχες κλίνες. Άρα μέλη μπορεί να είναι δηλαδή από κάποια χωριά, επιχειρηματίε, το κοινοτικά συμβούλια. Εστιατόρια, ταβέρνες, Μάλιστα. μπορεί Μάλιστα. να είναι και διάφορα εργαστήρια. Mm -hmm. Έχει ανοίξει τώρα ο ορισμός, οπότε εντάχθηκαν φέτος περισσότερα Μάλιστα. μέλη σε σχέση με πέρσι. Και η τελευταία μας κάρτα να δούμε πριν περάσουμε και στην καλεσμένη μας τη σημασία του αγροτουρισμού, που είναι μεγάλη, σίγουρα ενισχύει την τοπική mm. οικονομία είδαμε και τις προβλέψεις, οπότε μπορεί να τονώσει την τοπική κοινότητα να έρθουν έσοδα στην κοινότητα και αυτό θα οδηγήσει φυσικά και στην παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, χωρίς να αναγκάζονται να πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Είναι φυσικά και άλλοι λόγοι πολιτιστικοί, είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, βοηθά επίσης την ανακαίνιση σπιτιών που αφέθηκαν στο χρόνο, είναι ένας τρόπος ο αγροτουρισμός να γίνουν επισκευέ και να είναι είναι κατοικήσιμα πλέον, ενώ διατηρείται και η ιστορική συνέχεια φυσικά της περιοχής με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και να πάμε